Τόσο προς τη χώρα, όσο και προς το κοινό.
όλους εκείνους που με προέλαβαν την προσπάθεια και την θυσία τους. Συσφαλίζουν τους πολίτες το δικαίωμα της ζωής, της εργασίας, της έκφρασης, χωρίς την παρουσία ανθρώπων, απελπιότητας και ανασφάλειας. Καταστάσεις που προκαλούνται μέσω της βίας και του εγκλήματος. Όμως, τα συναισθήματα υπερηφάνειας και ικανοποίησης που όλοι όσοι υπηρετούμε στο αστυνομικό σώμα αισθανόμαστε και ξεχωριστή αυτή η μέρα, ανανεώνουν και παράλληλα ενισχύουν το κλαίος και την ευθύνη μας τόσο απέναντι στην κοινωνία όσο και στην ίδια την πολιτεία, η οποία μας εμπιστεύτηκε και μας όρισε ως αρχή επιβολής του νόμου. Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας που επέφερε η αλλαγή των κοινωνικών δομών αλλά και η συντηρητική πορεία του εγκλήματος κατέστησε την τακτική την ανάγκη της αναβάθμισης και του εξυγχρονισμού των αστυνομικών υπηρεσιών. Εν έτη 2023, ο αστυνομικός καλείται να αναλάβει πρόσφατες υποχρεώσεις και νέους πολυδιάστατους και συχνά πιο αντιληπτικούς ρόλους. Γι' αυτό, σε καθημερινή βάση, οφείλουμε να είμαστε προσαρμοστικοί στις τρέχουσες συνθήκες με παράλληλη επίκληση της εκπληκτικής διάθεσης. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την ελληνική αστυνομία. Γιορτάζει ο Άγιος μας Άγιος Αρτέμιος. Εύχομαι σε όλο το προσωπικό να είναι δυνατό να έχει την ευλογία του Αγίου για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα δύσκολα καθήκοντα τα οποία έχουμε για την προστασία της ελληνικής κοινωνίας. 20 Οκτωβρίου σήμερα, η γιορτή της ελληνικής αστυνομίας όπως έχει οριστεί η σημερινή ημέρα. Κάθε χρόνο γιορτάζουμε τον προστάτη και Άγιό μας και ταυτοχρόνως πιστεύουμε και θέλουμε όλοι οι συνάδελφοι αυτή την ημέρα και γι' αυτό προσευχόμαστε να τους έχει ο Θεός καλά, να τους προστατεύει και να προσπαθούν και προσπαθούν πάντα να δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για το συμφέρον του Έλληνα πολίτη. Και αφιερωμένοι και ειδικά και στους συναδέλφους μας που έχουν δώσει αίμα και στο καθήκον όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε πάνω από 200 αστυνομικούς από το 1987, 200 αστυνομικούς θύματα εν ώρα καθήκοντας. Προσευχόμαστε και ευχόμαστε κάθε χρόνο, όσο είναι εφικτό βέβαια, να μην έχουμε άλλα θύματα και ο Έλληνας αστυνομικός να είναι πάντα στο πλευρό του Έλληνα πολίτη. Ήμουνα από τους ιδρυτές του συνδικαλιστικού κινήματος Αρκαδίας. Εύχομαι σήμερα ο Άγιος Αρτέμιος, που είναι προστάτης της ελληνικής αστυνομίας, να προστατεύει το προσωπικό, τις γυναίκες και τους άντρες της ελληνικής αστυνομίας και όλο τον κόσμο φυσικά, και τους εύχομαι να είναι πάντα καλά και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τι έχει αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα, κύριε Μπουγιούκο, που μπορούμε να πούμε έχει εξυγχρονιστεί η ελληνική αστυνομία? Σίγουρα ναι, και το επίπεδο της μόρφωσης έχει ανέβει στους νέους συναδέλφους. Και τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν πλέον, τεχνολογία μάλλον, την οποία χρησιμοποιούν, είναι πολύ υψηλά. Εμείς δεν είχαμε τέτοια πράγματα, εμείς ήταν άλλοι μας, αλλιώς δουλεύαμε εμείς τότε, αλλιώς. Οι εποχές απαιτούν να προσαρμόζονται και προσαρμόζονται, πιστεύω, και ακόμα καλύτερα θα πάνε στο μέλλον. Ο Άγιος Αρτέμιος γιορτάζει σήμερα, είναι ο πολιούχος της ελληνικής αστυνομίας. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες και Έλληνες αστυνομικούς και ο Άγιος να είναι πάντα προστάτης τους και να τους έχει υπό τη σκέπη τους ώστε να διατελέσουν το δύσκολο έργο που έχουν καθημερινά.